Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Βύρονα, καλησπέρα στο Λονδίνο, καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα σε όλη την Ομογένεια, καλησπέρα στο Βασίλη το Φρατζή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο Βύρονα, καλησπέρα στο Λονδίνο. Καλησπέρα σας και πάλι. Ευχαριστώ όλους σας που είστε και σήμερα στο CSI. Ένα CSI το οποίο δυναμώνει, ένα CSI το οποίο γιγαντώνεται και ένα CSI το οποίο είναι για σας. Έτσι που λέτε, σήμερα βγαίνουμε από ένα άλλο σημείο της Ελλάδος. Έχω μια μετακίνηση έκτακτη, για καλό σκοπό πάντα. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα Μαρίζα. Η Μαρίζα απόψε είχε την τιμητική της. Είχαμε μια ωραία εκδήλωση στα σχολεία Μωραΐτη υπό την εποπτεία της Μαρίζας και του Συμβουλίου όλου βέβαια που ηγείται στο Σύλλογο, πρόεδρος και μέλη, όπου ήταν πάρα πολύ καλή ομιλία μας με πάρα πολύ κόσμο. Προτείνω και σε εσάς στα σχολεία που είσαστε, στα παιδιά σας, να ενημερώνονται οι γονείς από ειδικούς, να ενημερώνονται οι γονείς από τους ανθρώπους που είναι μέσα στην καθημερινότητα και στα θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους. Έτσι λοιπόν, μαζί με την κυρία Ιωάννου και εγώ είχαμε μια πολύ καλή εκδήλωση το απόγευμα στα σχολεία Μωραΐτη. Χειμωνιάζει σιγά σιγά, τα σχολεία άνοιξαν. Δόξα τω Θεώ πάνε καλά από όσο φαίνεται. Κρούσματα δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας μορφώνονται και έτσι τα παιδιά μας βγαίνουν σιγά σιγά στην απέναντι όχθη της καθημερινότητας. Καλησπέρα στον Νικόλα τον Μαλατέστα, καλησπέρα στη Μάγδα, στη Χρυσούλα, στην Ανθή. Καλησπέρα στην Ομογένεια, στην Αστόρια, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα στα παιδιά της Γάδα. Αύριο η μέρα του Αγίου Αρτεμίου. Μεγάλη γιορτή αύριο. Γιορτάζει η ελληνική αστυνομία. Μας καλέσανε να πάμε σε εκδηλώσεις, αλλά δυστυχώς θα είμαστε εκτός και δεν μπορούμε. Και λυπόμαστε γι' αυτό. Όμως εύχομαι ο Άγιος Αρτέμιος να προστατεύει τους αστυνομικούς μας από κινδύνους. Καλησπέρα στη Στοχόλμη, στη φίλη μου τη Βίλια. Καλησπέρα στον Γρηγόρη, στη Μαρία την Κοροβέση και σε όλους σας. Σήμερα έχουμε ένα θέμα, θα θίξουμε ένα θέμα σήμερα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο έως δύσκολο και έχει να κάνει με, δυστυχώς έχει να κάνει με το παιχνίδι του καλαμαριού, Squid Game. Αυτό είναι μια σειρά στο Netflix, έχω γράψει αυτή τη στιγμή στο καλησπέρα στην Ήβη, στην Πέλεση την Ήβη, τον άνθρωπό μας, τον άνθρωπο που ηγείται μέσα στα digital μαζί με τον Γρηγόρη τον Μπουγά, στο CSI, που από τότε που ήρθαν έχουμε εξαφανιστεί. Είμαστε οι πρώτοι και έχουμε ανέβει πολλά σκαλοπάτια προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν και στην Ολυμπία της Φαγιανάκη, την αδερφή μου. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για το παιχνίδι του θανάτου, παιχνίδια Squid Game. Netflix είναι μια σειρά η οποία μέσα σε λίγες μέρες, μήνα νομίζω δεν έχει κλείσει ακόμα, δεν κάνω λάθος, σε 90 χώρες είναι η πρώτη σειρά. Και τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με παιχνίδια θανάτου. Δεν θέλω να πω πιο πολλά πράγματα γι' αυτό, για τα παιχνίδια του θανάτου, πώς γίνονται και πώς τα παίζουν. Δεν θέλω να εντρυφήσω καταστάσεις που δεν γουστάρω. Όμως είναι αδιανόητο η εταιρεία να φτιάξει παιχνίδι θανάτου με τον ίδιο τίτλο, Squid Game, είδε ότι πουλάει. Όμως βλέπουμε στην Ελλάδα και έχει γίνει θέμα στα κανάλια ότι υπάρχουν πλατφόρμες Squid Game στο Facebook που σου παίρνουν 25 ευρώ για να συμμετέχεις στο παιχνίδι του θανάτου. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δίνουν 25 ευρώ για να ξεκινήσουν το παιχνίδι του θανάτου. Ένα θα σας πω. Μαζέψτε τα παιδιά σας, αγκαλιάστε τα παιδιά σας, αποκτήστε την εμπιστοσύνη που χρειάζεται στα παιδιά σας για να μπορέσετε να τα πείσετε ότι μακριά από παιχνίδια θανάτου και από προκλήσεις. Προλίγου με πήρε μία μητέρα τηλέφωνο και μου είπε ότι είδε το παιδί της να συμπληρώνει φόρμες και το παιχνίδι Squid Game. Ένα θα σας πω. Δεν ξέρω
πώς θα τα καταφέρετε. Εγώ θέλω να ενημερώσω ότι αύριο όλα τα παιδιά σας, 1, 2, 3, 4, όσα έχετε, 5, 7, 8 παιδάκια, να τα ενημερώσετε, να δουν το βίντεο αυτό, να δουν ότι είναι απαγορευτικό το Squid Game, είναι απαγορευτικά τα παιχνίδια αυτά, το να δουν τη σειρά OK. Εμείς, ό,τι απαγορεύεις, σου γίνεται boomerang, σου γυρίζει. Όμως, θεωρώ αδιανόητο να μην πούμε στα παιδιά μας ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Εγώ εκ πεπιθήσεως πιστεύω ότι τα παιδιά μας δεν θα κάνουν χρήση του παιχνιδιού αυτού. Η πλατφόρμα αυτή που έχει γίνει στα κοινωνικά δίκτυα, πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλετε συστήματα, όπως λέει ο Νίκος ο Μαλατέστας, firewall στο δίκτυό σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να σηκώσουν τέτοιου είδους πλατφόρμες τα δίκτυα του σπιτιού σας. Είναι αδιανόητο μέσα στο σπίτι σας να υπάρχει πλατφόρμα θανάτου. Και εσείς να μην το ξέρετε. Για λοιπόν έχετε παιδιά που υποψιάζεστε ότι μπορούν να παίξουν παιχνίδια θανάτου, θα πρέπει άμεσα να τα ενημερώσετε. Τα παιδιά σας ακούνε. Έχετε πολύ καλά παιδιά. Έχετε παιδιά αστέρια όλοι σας και το ξέρετε πολύ καλά και δεν είμαι εγώ αυτός που το λέει αυτό. Όμως τα παιδιά θέλουν και νουθεσία. Τα παιδιά θέλουν και αγάπη. Τα παιδιά θέλουν και κάποιον να τα ορμηνεύει, όπως λέγαμε παλαιότερα. Αυτή την ορμήνια θα πρέπει εσείς να την βάλετε μπροστά και σιγά σιγά να αρχίσετε να ενημερώνετε τα παιδιά σας. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε να δουν τη σειρά εφόσον τη βάλουν, το έχουν μάθει και θέλουν να τη δουν. Μην πάτε αύριο να κόψετε τη σειρά και να πετάξετε το Netflix, όπως έκανε μια κυρία, έκοψε συνδρομές Netflix και πήγε στο άλλο άκρο. Εμείς δεν είμαστε ακραίοι άνθρωποι. Άλλο βλέπω μια σειρά και την κατακρίνω για αυτά που κάνουν και άλλο βλέπω τη σειρά και τη μιμούμε και σε συνέχεια πηγαίνω και κάνω παιχνίδι. Και παιχνίδι θανάτου. Εκεί λοιπόν είναι η χρυσή τομή και εκεί λοιπόν είναι που πρέπει εσείς να κάνετε δουλειά. Η δουλειά ποια είναι? Να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Ξέρω έχετε δουλειές, ξέρω ότι έχετε πολλά στο κεφάλι σας, ξέρω ότι έχετε πολλά να κάνετε, όμως τα παιδιά σας είναι το υπέρτατο. Εκεί πρέπει να ασχοληθείτε. Έτσι λοιπόν, παιχνίδια θανάτου, τα θεωρώ αδιανόητο και θεωρώ αδιανόητο ο θάνατος να μπαίνει μέσα στο σπίτι μας. Θεωρώ αδιανόητο τα καλαμάρια, τα καλαμαράκια να γίνουν must και κάποιος να οικονομάνει 25 ευρώ, 25 ευρώ παίρνουν από κάθε κεφάλι που παίζει παιχνίδι. Έτσι λοιπόν τα 25 ευρώ αυτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα προλάβει να ξεκινήσει στη χώρα μας και αυτός που έχει μαζέψει τα 25 ευρώ θα σηκωθεί να... Τονίζω απόψε ότι κοινοποιήστε το βίντεο αυτό, κοινοποιήστε το βίντεο προς τα έξω και πάνω απ' όλα κοινοποιήστε όλη αυτή την εκδήλωση που κάναμε εμείς απόψε εδώ. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να μάθουν για το παιχνίδι θανάτου, Squid Game, θα πρέπει όλοι να μάθουν ότι τα παιδιά τους να είναι ψηλιασμένοι γονείς. Εμείς για ποιο λόγο το βγάλαμε? Για να είσαστε ενημερωμένοι και θορυβημένοι. Να είσαστε οι πρώτοι όταν πούνε παιχνίδια καλαμαριού, να ξέρετε τι είναι τα παιχνίδια του καλαμαριού, να ξέρετε πού παίζονται, ποια είναι η σειρά και πάνω απ' όλα, καλό είναι να τη δείτε. Διαφήμιση δεν κάνω. Να δείτε πού το πάνε και τι είναι αυτό το πράγμα. Μην το μάθετε εκ των υστέρων με αποτελέσματα άσχημα. Εμείς είμαστε εδώ και πάνω απ' όλα είμαστε εδώ κοντά σας για να μπορέσουμε να σας ενημερώνουμε και να είσαστε μπροστά. Ο μόνος τρόπος που μπορείτε να κόψετε από το δίκτυό σας, να κόψετε από το δίκτυό σας αυτά τα παιχνίδια είναι ένα firewall, το βάζετε και οι ενημερώσεις υπάρχουν, όποιος θέλει να μου κάνει ένα email να τον ενημερώσω πώς κόβετε τα παιχνίδια αυτά. Καλό σας βράδυ, να είσαστε καλά. Και εύχομαι ολόψυχα ο Άγιος Αρτέμιος, που είναι η γιορτή του αύριο, να μας δίνει φώτιση και υγεία. Χρόνια πολλά στην ελληνική αστυνομία.